δέντρο στη μάχη ενάντια στο δαίμονα του σκοτεινού βυθού. Έχω 40 χρόνια στα καράβια και ποτέ μου δεν έχω αντιμετωπίσει έναν τέτοιο εχθρό. Είναι μεγάλος, δυνατός και έχει ένα κέρατο κοφτερό σαν ξηράφι. Αλλά το χειρότερο είναι πως μπορεί να γίνει αόρατο στο σκοτάδι της βαθιάς θάλασσας. Βύθισε το πλοίο μου και παραλίγο να με στείλει και εμένα στο βυθό μαζί του. Ήμουν ευαγός μέχρι που με σώσατε εσείς, παιδιά μου. Κανείς δεν είναι ασφαλής όσο αυτό το απέσιο τέρας περιπλανιέται ελεύθερο. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Αυτό το πλάσμα μοιάζει να είναι ένας από τους μεταλλαγμένους στρατιώτες του Κάιν. Του Κάιν? Ναι, ό,τι πεις εσύ. Είναι πιθανόν όμως. Βέβαια, βέβαια, είναι πολύ πιθανόν. Ας σιγουρευτούμε. Ας βρούμε αυτό το δαίμονα. Ας αρχίσει το κυνήγι. Θα δει τι θα πάθει αυτό το καταραμένο θαλάσσιο τέρας. Είσαι καλά, καπετάνιε. Απλώς ελέγχω τα αντανακλαστικά σου. Πάμε. Νομίζεις πως μπορείς να μας οδηγήσεις στο δαίμονα, καπετάνιε? Μάλλον κάτι εντόπισα. Είναι σαν να μας... Παρακολουθούν? Ναι, αυτό γίνεται. Σταθερά το σκάφος. Είναι ο δαίμονας σε θέσεις μάχης όλοι σας. Παιδιά, κρατηθείτε από κάπου. Μας πλησιάζει και γρήγορα. Και είναι μεγάλο. Φώτα, φώτα. Είναι διαταγή. Μην κάθεσαι έτσι, μικρή. Χτύπα τον συναγερμό αμέσως. Τώρα, ρίξε το σκάφος κατευθείαν πάνω του. Δεν το νομίζω αυτό. Πού πηγαίνεις? Σταμάτα πια. Αυτό το κέρατο θα σκίσει το Φίνικα στα δυο. Πού είναι ο καπετάνιος Χέμλοκ? Δεν θα τη γλιτώσεις αυτή τη φορά, δαίμονα. Το πλάσμα έφυγε. Ας φύγουμε από εδώ. Τώρα! Τον κάναμε να τράχει!